Κύριε καλημέρα σας. Είμαστε Ακούτε, ωραία. Λειτουργήσε ο διακόπτης. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και πάλι. Βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα της διημερίδας που συνοργανώνει ο Δήμος Νάξου με αφορμή το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ζώα συντροφιάς και όχι μόνο. Εχθές είχαμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση στο Φιλότη και ενημερώθηκαμε όλοι για το νόμο, για τους νόμους, για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει, την μεταχείριση των ζώων, που είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, όπως υπόθηκε πολλές φορές χθες, η μεταχείριση είναι πολιτισμός. Εμείς οι αξιώτες το γνωρίζουμε αυτό. Εδώ και αρκετούς αιώνες διατηρούμε το πρωτογενή τομέα ενεργό, ακόμα και σήμερα. Και επίσης θέλω να αναφέρω τις δράσεις που κάνει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που προβλέπει. Θα ήθελα απλώς να έρθει ο κύριος αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Μανιός, είναι εδώ, να πει δύο λόγια, που είναι υπεύθυνος και για την πρόνοια και για το πρωτογενή τομέα, για τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες του Δήμου μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυρία Εισαγγελέα, καλωσορίζουμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία, την Φιλοζωική Ομοσπονδία, την Πρεμπατολική. Με το μικρόφωνο τα έχω τόσο καλά, αλλά τα καταφέρω. Λοιπόν, σαν Δήμος, βάσει υποχρεώσεων και όχι μόνο και ευαισθησίας, έχουμε κάνει τα μέγιστα, προσπαθούμε κάθε μέρα και καλύτερα να συνεργαστούμε με την Φιλοζωική Νάξου που πραγματικά μας βοηθάει και συμμετέχει πάρα πολύ. Εμείς προσπαθούμε, χρηματοδοτούμε την τροφή των ζώων, των αδέσποτων, χρηματοδοτούμε την ιατρική υποστήριξη, προσπαθούμε να βρούμε χτήμα το οποίο να κάνουμε καταφύγιο για αδέσποτα ζώα, που παρόλο που μας λέει και η κυρία Εισαγγελέα που έχει γνώση ότι είναι τα καταφύγια των αδεσπότων, δεν λειτουργούν σωστά και δεν... Όμως εμείς πρέπει να βρούμε κάποιο χώρο, έστω για να έχουμε για έκτακτη ανάγκη. Πραγματικά, σαν Δήμος είμαστε όλοι μαζί αρρωγοί σε κάθε προσπάθεια της Φιλοζωικής, μαζί με την υπηρεσία της Αγροτικής Ανάπτυξης, πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω από εδώ την κυρία Διαγαφύλου για την τεράστια προσπάθεια που κάνει και τις ώρες που καταναλώνει για να βοηθήσει σε όλα τα θέματα. Πραγματικά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, γιατί θα ακολουθήσουμε αξιόλογοι ομιλητές. Εμείς πραγματικά είμαστε κοντά σας, κοντά στο Φιλοζωική. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας καλά Χριστούγεννα, με το καλό των αιώνιων, υγεία και χαρά στην οικογένειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Μια συμπλήρωση. Στην ιατρική υπηρεσία έχουμε στηρώσεις, έχουμε εμβολιασμούς για τα αδέσποτα και ό,τι άλλο χρειάζεται η Φιλοζωική. Και ό,τι άλλο χρειάζεται η Φιλοζωική. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί ομιλητές. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Εχθές είχαμε μια αγώνιμη συνεργασία στο Φιλότη. Είπα μάλιστα εκεί ότι ήταν και σημαδιακή η πρώτη ημερίδα που έγινε στο Φιλότη, γιατί το Φιλότη είναι ένας τόπος που έχουμε στην Άξο το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Ξέρετε ότι δύο είναι τα κεντρικά θέματα, τα οποία
θα απασχολήσουν την ημερίδα τα ζώα συντροφία, σκυλάκια, γατάκια και όλα αυτά που έχουμε σαν παρέα όλοι οι άνθρωποι και τα υπόλοιπα ζώα τα οποία είναι τα παραγωγικά. Το ζήτημα το οποίο μας απασχολεί σήμερα και ο Δήμος έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία και την έχουμε στηρίξει όλοι, όπως και όλες τις πρωτοβουλίες συνεργασίας με τα φιλοζωικά σωματεία, είναι ένα ζήτημα που δείχνει το επίπεδο της σχέσης μας με τα ζώα και άρα το επίπεδο του πολιτισμού μας. Η καλή σχέση με τα ζώα δείχνει την καλή διάθεσή μας απέναντι και στους ανθρώπους που είναι ο τελικός αποδέκτης, γιατί από τα ζώα ξεκινάμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε να ακούσουμε πολλά και σοβαρά ζητήματα σήμερα εδώ πέρα. Εχθές ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η πρώτη μέρα, κράτησε 4 ολόκληρες ώρες, την ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη προσοχή. Σήμερα έχουμε και νέους ομιλητές και πιστεύω ότι θα είναι ακόμα πιο συμπληρωμένα και ενδιαφέροντα τα θέματα που θα συζητήσουμε. Θέλω πριν κατέβω από το βήμα, εκτός να συγχαρώ τις υπηρεσίες του Δήμου που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό και τα φιλοζωικά σωματεία της ΝΑΞΟΥ που έχουν καταβάλει και θα συνεχίσουν να καταβάλουν με την αρρωγή και τη δική μας μια σημαντική προσπάθεια στην ανάπτυξη αυτού του σημερινού θέματος που θα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.